Ναι, καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ, να ευχαριστήσω όλους τους φορείς για το ενδιαφέρον τους, τα μέλη και μη μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης. Ως συνέχεια της δέσμευσής μας ότι οι συνεδριάσεις θα πρέπει να γίνονται σε κάθε περιφερειακή ενότητα, έτσι σήμερα βρεθήκαμε στη Φλόρινα. Είναι η δεύτερη συνεδρίαση της Επιτροπής, όπου ουσιαστικά, όπως είδατε και εσείς, έχει γίνει η επικαιροποίηση των πρακτικών της πρώτης συνεδρίασης. Ενημερώσαμε για το κλείσιμο του προγράμματος του 2007-2013, όπου έχουμε ξεπεράσει και τις υπερδεσμεύσεις και είμαστε στο 105%, δηλαδή είμαστε και πάνω από τους στόχους. Αυτό είναι θετικό και για την τοπική οικονομία, αλλά και για την αποτελεσματικότητα της υλοποίησης των δράσεων και των έργων. Για τη νέα προγραμματική περίοδο έχουμε ξεπεράσει το 7%, που είναι ο στόχος για την προκαταβολή που έχει πάρει η χώρα. Άρα αυτό επίσης είναι ένα θετικό μήνυμα. Και βέβαια αναλύσαμε τις προσκλήσεις που είναι σε εξέλιξη και άλλες που έχουν ολοκληρωθεί, το ενδιαφέρον που υπάρχει, τα τεχνικά και οικονομικά ζητήματα, που όλα στοχεύουν σε ένα θέμα. Τον άνθρωπο για τον άνθρωπο. Δίνουμε πολύ μεγάλη προτεραιότητα στα ζητήματα της απασχόλησης, στηρίζουμε την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα που έχουμε. Εκεί θα δημιουργηθεί μια δυναμική στην οικονομία, θα διασφαλίσει αλλά και θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και θα οδηγήσει σε εξωστρέφεια το μεράκι και το μόχθο των ανθρώπων μας στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Θέλω να τονίσω το εξής, ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια να εργαζόμαστε για την απορροφητικότητα διασπαθίζοντας τους πόρους. Θέλουμε οι πόροι να πιάνουν τόπο και είναι δυνατόν, πέρα από το ότι πρέπει να απαντάνε στα ζητήματα του πολίτη για κοινωνική συνοχή, για κοινωνική δικαιοσύνη, για διαφύλαξη της καθημερινότητάς του και στα ζητήματα της υγείας και της παιδείας κτλ. Θα πρέπει να έχουν και να πολλαπλασιαστεί αυτά τα χρήματα που διατίθενται, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δομήσουμε την περιφέρεια του αύριο σε μια χώρα που θέλουμε να ανήκει στην Ενωμένη Ευρώπη ισότιμα και εισάξια. Και όχι σε μια Ευρώπη που δυστυχώς δεν δίνει έμφαση στα ζητήματα της κοινωνικής συνοχής και της αλληλεγγύης. Να είστε βέβαιοι ότι μαζί με τους ανθρώπους μας, με όλους τους φορείς, με όλους τους ανθρώπους της αυτοδιοίκησης και όχι μόνο, θα εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Και νομίζω ότι μέχρι σήμερα τα καταφέρουμε και θα τα καταφέρουμε πολύ καλύτερα.